του ακρομαλέχα των Χανίων σε ένα ξερό και άγρο πέτρινο περιβάλλον, αλλά σε μια περιοχή γεμάτη από ερημητήρια και σκήτες, είναι χτισμένη η μορφή της κυρίας των Αγγέλων του Γδενέτου ή η Γουβερνέτου όπως ακούγεται σήμερα. Με τέσσερις πύργους σε κάθε γωνία και στη μέση μια όμορφη, πολύ όμορφη εκκλησία αφιερωμένη στα εσόδια της Θεοτόκου. Τότε γιορτάζει η Μονή. Αλλά το μοναστήρι γιορτάζει και τη μνήμη του κριτικού Αγίου Ιωάννη του Ξένου, στον οποίο είναι αφιερωμένο και παρεκκλήσιο της Μονής. Είναι ανδρικό μοναστήρι. Πριν χτιστεί το σημερινό όμορφο μοναστήρι, υπήρχε η Μονή Γδερνέτου, αλλά σε άλλη θέση και συγκεκριμένα στο σημερινό καθολικό. Τεθλιμμένη η οδός, επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου του μοναστηριού. Κατηφορίζοντας από το σημερινό μοναστήρι άγριο και κακοτράχαλο τοπίο, μας οδηγεί στο καθολικό, που υπάρχει και το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννου του Ξένου. Άγωνο και μόνο πέτρα. Εκεί πήγαν οι πρώτοι μοναχοί να ριζώσουν, εκεί να χτίσουν το μοναστήρι, μακριά από τον κόσμο, για να είναι κοντά στο Θεό. Το όνομα Γδερνέτο το πήρε από το χωριό Γδερνέτο που δεν υπάρχει πια. Σύμφωνα με την παράδοση, το πρώτο μοναστήρι είχε ιδρυθεί από τον ίδιο τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο, που είχε γεννηθεί στο χωριό Σίβας της Μεσαράς και που κυρίως έδρασε στην επαρχία Κιδωνίας. Πρώτο μοναστήρι όπως είναι σήμερα. Ο ερευνητής Πόλφερα αναφέρεται το σπήλαιο του καθολικού τάφηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης
και το σπήλαιο άρχισε να γίνεται τόπος λατρείας κατά τον 13ο αιώνα. Μέσα στο φαράγγι Αυλάκι, σε μια άγρια και απρόσιτη τοποθεσία, εκεί βρίσκεται το σπήλαιο. Σήμερα μια γέφυρα 50 μέτρων οδηγεί ως εκεί. Πόση υπομονή και με τι αντίξουες συνθήκες κατασκευάστηκαν αυτά τα κελιά στα οποία διέμεναν οι μοναχοί και στις απέναντι σπηλιές, οι σκήτες και οι αναχωρητές, μόνοι τους αποκομμένοι εντελώς από τον υπόλοιπο κόσμο. Αλήθεια, τι μπορεί να κάνει η θέληση του ανθρώπου και η πίστη του. Σύμφωνα με την παράδοση, οι μοναχοί του Καθολικού αρρώστησαν και πέθαναν γιατί εκμεταλλεύτηκαν τα θαύματα του Αγίου Ιωάννου για να πλουτίσουν. Όσοι απόμεναν έφυγαν και άρχισαν να χτίζουν τη σημερινή μονή. Θολωτά κελιά. Μας θυμίζουν ανθρώπους που έζησαν εδώ με νηστεία και προσευχή. Πάνω είναι λαξευμένη η εκκλησία που έχει διαστάσεις 6x6 και μόνο η δυτική όψη της είναι χτισμένη με πέτρες. Πάνω από αυτές τις θολωτές στοές είναι η αυλή της εκκλησίας του Καθολικού. Καμαρωτές που
καταλήγουν σε οξύ αγωνία, σημάδι γοτθικού ρυθμού. Σε ένα γκρεμισμένο κελί, μια ελιά έχει βγει από τον ισόγειο στο δεύτερο όροφο. Σημάδι της εγκατάλειψης και το πέρασμα των αιών του καιρού. Το πέρασμα του καιρού που δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Μόνο αυτά τα γεροχτεσμένα χτίρια, μνημεία για μας, για να μας φέρουν θύμησες παλιές. Σε αυτούς τους χώρους που έσφιζε κάποτε η ζωή. Βαναριό και η κυρία είσοδος του καθολικού. Η περιοχή, όπως είπαμε, άγρια και αφιλόξενη. Στην απότομη πλαγιά υπάρχουν σκήτες που έμεναν οι παλιοί ερημίτες και αναχωρητές που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην νηστεία και την προσευχή. Εδώ, σε αυτό τον βράχο του ακροτηρίου Μαλέχα, για πολλούς αιώνες τόπο ασκητισμού υπήρχε η παλιά μονή. Εδώ κοντά ήταν και το χωριό Δερνέτο, από που πήρε και το όνομα η Μονή. Αλλά οι πειρατές λαϊλατούσαν συχνά. Ο εσωτερικός χώρος της εκκλησίας σπηλιά του Αγίου Ιωάννου του Ξένου. Εδώ στο βάθος της λένε ότι κοιμήθηκε ο Άγιος. Προσκυνήματα και ερημητήρια. Εδώ σε αυτό τον μεγάλο σπήλαιο υπάρχουν σταλακτήτες και ένας από αυτούς έχει τη μορφή της αρκούδας, γι' αυτό και ακούγεται και σήμερα ο σπήλαιος της αρκούδας.
μοναχός και όμορφος ο ήχος της καμπάνας που αντιβούζε μέσα στο σπήλαιο το μεγάλο. Ο σταλαχτήτης που μοιάζει με την αρκούδα και όπως είπαμε που σήμερα ονομάζεται το σπήλαιο της αρκούδας. Καθηγητής του Μαράκης γράφει: «Συνοικιζομένων περί και μετά το 1600 των μεγάλων μονών της γωνιάς Χρυσοπηγής της Αγίας Τριάδος συνοικίστησαν και περί το Αυλάκι Μοναστέ, όπου και άλλη μονή σώζει του μεγάλου Αντωνίου και πλήθος ερημητηρίων δύναται της ακόμη να ιού εις τη σημερινή ως άνω μονή εις χώραν όπου προϋπήρξε αρχαίος ναός, σώζον την επιγραφή ζήτα νη σίγμα 1548 μετά Χριστό και εκ της οποίας προέρχεται και η επίτηση του αυλίου θύρας αλφα φι λάμδα ζήτα που ισούται με 1537. Ο Μητροφάνης Φασιδόνης ήταν ένας καλός ναυτικός που είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην Ενετία. Κάποτε όμως, νιώθοντας τύψεις για τις πράξεις του, αποφάσισε να γίνει μοναχός στη Μονή Γδερνέτου. Ζήτησε μάλιστα και συγχώρεση από τους Πατριάρχες Αλεξανδρίας Μελέτιο Πηγά και της Κωνσταντινούπολης Νεόφυτο τον Δεύτερο. Ο Γενικός Προβλεπτής Κρήτης Νίκολος Αγκρέτο σε αναφορά του προς το δόγιο της Βενετίας στις 18 Σεπτεμβρίου 1606 αναφέρει ότι ο καλόγερος Φασιδόνης προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Βενετία. Σε άλλο έγγραφο της 6ης Ιουνίου 1609 αναφέρεται: «Ο καλόγερος Φασιδόνης υπηρέτησε όλα τα χρόνια την αυθεντία ως κυβερνήτης σε πλοία του Ενετικού Στόλου, ως επικεφαλής της υπηρεσίας στην ναυπηγία, καθώς και ως πλειοκτήτης και πολλές φορές διέπλευσε το Αιγαίο για να κατασκοπεύσει τις κινήσεις των Τούρκων και για τη μεταφορά σιτηρών σε καιρούς σιτοδίας». Παρά το γεγονός ότι από 16ετίαν έχει αποσυρθεί σε μοναστήρι της περιοχής των Χανίων, που είναι η πατρίδα του, δεν έπαυσε εντούτοις να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ναυτικός. Έτσι, χωρίς να σκεφτεί κακοκαιρίες και λοιπά εμπόδια, μετέφερε πολλές φορές στρατηγούς της Κρήτης, πρέσβεις και βαϊάλους από την Κωνσταντινούπολη, καθώς διακεκριμένα πρόσωπα που είχαν αποσταλεί σε αυτά τα μέρη.
πράγμα είναι γνωστό σε πολλούς Βενετούς και στον ίδιο το δόγι τον οποίον ο Φασιδόνης είχε υπηρετήσει κατά την επιστροφή του από κρατική υπηρεσία στην Κωνσταντινούπολη. Τις ίδιες υπηρεσίες είχε διταχθεί ο Φασιδόνης να προσφέρει και στον Βάιλο Μπον. Καθώς λοιπόν του παρουσιάζεται τόσο συχνά η υποχρέωση ενός μεγάλου ταξιδιού και αναλογίζεται αφενός την αδυναμία της προχωρημένης ηλικίας του και την έλλειψη μέσου εξαιτίας της οποίας δεν μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τη Μονή, αφετέρου της οχλήσεις του προς την δημόσια γενεοδορία, παίρνει την απόφαση να προκαλέσει για τη χορήγηση ενός ετήσιου βοηθήματος, όχι σαν αντιπαροχή των υπηρεσιών του, τις οποίες δεν θα σταματήσει ποτέ να προσφέρει προθήμως, αλλά σαν εκδήλωση της γενεοδορίας των ενετών. Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια έγγραφα, η Βενετία χορήγησε ετήσιο εισόδημα στο Φασιδόνο. Ο καλόγερος καπετάνιος ζήτησε το βοήθημα αυτό να το στέλνουν και μετά το θάνατό του στη Μονή της Μετανοίας του. Τη Μονή της Θεοτόκου Κυρίας των Αγγέλων που λέγεται Γδερνέτο. Οι Βενετοί ενέκριναν αυτό το βοήθημα υπέρ της Μονής, γιατί όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το μοναστήρι βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ανάγκης. Στις 29 Απριλίου 1632 ο Εθνομάρτυρας Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Κύριλλος Λούκαρης μαζί με 21 άλλους αρχιερείς καθηγίασε τον κριτικό Ιωάννη Ξένο από το Σίβα της Μεσαράς. Οι καλόγεροι του Γδενέτου συγκλονίστηκαν αφού θεωρούσαν δικό τους αυτόν τον Άγιο δίπλα τους στο σπήλαιο στο καθολικό που είχε πεθάνει και ταφεί. Από εκείνα τα χρόνια η Μονή άρχισε να γιορτάζει και την 7η Οκτωβρίου, η μέρα γιορτής του Αγίου Ιωάννου του Ξένου. Το 1645 άρχισε η τουρκική κατά της Κρήτης επίθεση. Για το τι έγινε στο Γδενέτο δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Αν σκεφτούμε όμως το τι έγινε στα άλλα μοναστήρια της Κρήτης κατά την τουρκική εισβολή και τις καταστροφές που προξένησαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και τούτο το μοναστήρι δεν θα είχε διαφορετική ύφη. Και γιατί άλλωστε. Η πρώτη επίσημη μαρτυρία
μετά την άλωση της Κρήτης, περιέχεται σε έγγραφο του τουρκικού Ιεροδικείου στις 15 Απριλίου 1684. Η μονή μοναστήρ, που σημαίνει η μονή που παράγει μέλι, και ο συγγραφέας της κρητικής χορογραφίας του 1818 αναφέρει: «Εκείνε και ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης, επωνομαζόμενος Γουβερνέτου, πλησίων της Αγίας Τριάδος, έχει 50 καλογέρους και ως 230.000 δέντρα ελαιών, και σε αυτά τα δύο τελευταία μοναστήρια γίνεται εκείνο το περιβόητο μέλι από ελαλήφασκον και άγρια ρόδα». Το μοναστήρι καταστράφηκε από πυρκαγιά πριν από το 1765. Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, οι Τούρκοι κατέστρεψαν το μοναστήρι και έσφαξαν τους περισσότερους καλογέρους. Τότε καταστράφηκαν τα αρχεία και οι κώδικες της μονής. Το αρχείο της μονής φυλάσσεται μολυβδόβυλο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Έκτου του 1836. Αναφέρει: «Και περί του εντινήσω το Ισχανιά ακροτήριον κείμενον ιερού μοναστηριού τιμόμενον επί το εισόδο ονόμα της Πελαγίας Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και επιλεγωμένου του Γουβερνέτου, τούτο γάρτο σεβάσμεων καταγόγιον μετά του υποκειμένου αυτού ιερού μετοχίου του Αγίου Γεωργίου, κείμενον στη θέση των νεοκόρων, διετέλεσεν άνωθεν και εξ αρχής παραδείγματος και σταυροπηγιακών, απολαμβάνουν την προστασία και υπεράσπιση του αγιωτάτου του μενικού θρόνου και πάσης δουλαγωγίας ελεύθερα διατελούν κατά τα πανταχού κείμενα σταυροπήγια. Αλλά επότινων χρόνων κρίμασιν εις είδε Κύριος συμβάσε ανομαλίας και περιστάσεις της νήσου ταύτης συμφοράστε ούσεις και κακούσεσι και διαφόρης αποστερήσετε περιέβαλον και το ιερόν αυτό προσκύνημα ώστε προς τις λυπείς συνέβη απολεσθήνε και εξίτηλα γενέστε και τα αποκεχωρημένα αυτό πατριαρχικά και συνορικά συγκυριώδη γράμματα τα την σταυροπηγιακήν αυτού αξίαν και ελευθερίαν εμφαίνοντα ή διηγούν εν αυτό, συνοικούμενοι οσιότατοι πατέρες, ζήλων εχόμενοι διακαούς υπέρ της ευρυθμίας και επί την αρχαίαν λαμπρότητα επανακλήσεως της ιεράς ταύτης
μετανοίας αυτών και πάσιν επί τούτο καταβάλλοντες σπουδήν και προθυμίαν άγρυπνων, επειδή αναγκαιωτά την υγισάμενη και την ανανέωση των αρχαιώθεν επικεχωρημένων αυτής σταυροπηγιακών προνομίων, προσέδραμον δια του Ιεροατάτου Μητροπολίτη Κρήτης υπερτίμου και εξάρχου Ευρώπης, εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητού και αδελφού και ασυλλειτουργού κύριου Μελετίου, προς την κοινή μητέρα και ευεργέτιδα Αγίαν του Χριστού, μεγάλην εκκλησίαν, ως ισόρμον γαλήνιον και εξητήσαντο εν θέρμος ανανεωθήνε την επικοινωνημένη αυτή σταυροπηγική αξίαν, διημετέρου πατριαρχικού και συνοδικού συγκεριώδους γράμματος. Το έγγραφο αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θαυμάσιο έργο με πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Ο Χρυσοπίκλητος, ωραία πύλη. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
παρεκκλήσεων της Εκκλησίας, υπάρχουν δύο παρεκκλήσια. Και το αριστερό παρεκκλήσιο. Προσαμένος ημάς εκ των ανομιών. Το 1941, κατά την εισβολή των Γερμανών, έγιναν γύρω από την περιοχή της Μονής διάφορες αψημαχίες. Μετά δε την οριστική κατάληψη της Κρήτης, εγκαταστάθηκε γερμανικό φυλάκιο στη Μονή. Την περίοδο της καινούργιας δοκιμασίας του κρητικού λαού και ολοκλήρου του έθνους. Το ιστορικό μοναστήρι λελατήθηκε και έπαθε αρκετές καταστροφές, προσθέτοντας άλλο ένα κρίκο στην αλυσία της θυσίας των κρητικών μοναστηριών για την πατρίδα. Αυτή είναι η μονή της Κυρίας των Αγγέλων, του Γδερνέτου ή Γουβερνέτου, όπως ακούγεται σήμερα.